Η γιορτή του Ρέθυμνο Κρέτα Κίνγκ πραγματοποιήθηκε με φαντασμαγορικό τρόπο εν ώψη της έναρξης της αγωνιστικής περίοδου στο κατάμεστο από κόσμο σπίτι του πολιτισμού, παρουσία των τοπικών αρχών και φορέων του Ρεθύμνου αλλά και των χορηγών της ομάδας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά, καλησπέρα και από μένα. Την εκδήλωση παρουσίασαν η Χριστίνα Βραχάλη και Χρήστος Καούρης με το Video Wall να παρουσιάζει στιγμές της ομάδας από το παρελθόν της που αποτελούν παράδειγμα, συνεχίζοντας το σήμερα, ενώ περιείχε και εικόνες που αποτύπωναν το κοινωνικό πρόσωπο της ομάδας μέσα του προγράμματος κοινωνικής ευθύνης Cretan Kings Assist. Η γιορτή για να θυμηθούμε λιγάκι τα παλιά, γιατί η ομάδα είναι 30 χρόνια, κλείνει 30 χρόνια φέτος. Θέλουμε να τιμήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι φτιάξανε μια ομάδα από τις γειτονιάς που παίζανε στα ανοιχτά γήπεδα και μας την παραδώσαν εμάς τους νέους σε μια ομάδα στην Α1 κατηγορία, που αυτή τη στιγμή είμαστε η καλύτερη επαρχιακή ομάδα στο πρωτάθλημα. Ουσιαστικά προβάλλουμε και όλα αυτά που κάνουμε σαν ομάδα, ειδικά το κοινωνικό μας πρόγραμμα, το Cretan Kings Assist, που να ενημερωθεί ο κόσμος για όλα αυτά που κάνουμε, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, διότι φέτος κάνουμε και μια κατά κάποιο τρόπο εκστρατεία, να μαζέψουμε εθελοντές, με την εκστρατεία που λέμε «Γίνε και εσύ εθελοντής». Συγκινητική ήταν η στιγμή που βρέθηκαν μαζί πάλι οι παίκτες που είχαν απαρτήσει την πρώτη ομάδα του 1986 και στη συνέχεια αυτή του 2000-2001 που αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε εθνική κατηγορία. Όλα αυτά φτάζουν μέχρι το σήμερα. Είναι μια ομάδα 30 χρόνια και να έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, να έχει τερματίσει τέταρτη στην Ελλάδα, να είναι μονίμως στα play-off και να πρωταγωνιστεί κάθε χρονιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό και βλέπουμε ότι βελτιώνεται χρόνο με το χρόνο. Και αυτοί που είναι πίσω από την ομάδα δεν επαναπαύονται, θέλουν κάθε φορά να γίνεται κάτι καλύτερο και να βελτιώνουν την ομάδα τους, όχι μόνο όσον αφορά το Ρέθυμνο, αλλά και γενικότερα στην Κρήτη. Φυσικά η εκδήλωση συνδυάστηκε άψογα και με το έκτο τουρνουά Πέτρος Οικονομάκης, το οποίο διεξάγεται το Σαββατοκύριακο στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη και δίνει παράλληλα την ευκαιρία να δώσει δυνατά φιλικά και η ομάδα του Ρέθυμνο Cretan Kings. Είμαι χαρούμενος, διότι είμαι μέλος αυτής της οικογένειας που ονομάζεται Ρέθυμνο. Έχω ακούσει πάρα πολύ καλά σχόλια όσον αφορά την οργάνωση, τον τρόπο που λειτουργεί αυτή η ομάδα. Από τις λίγες μέρες που είμαι εδώ μαζί με την ομάδα, αλλά και πιο πριν που παρακολουθούσα την προετοιμασία, σε επικοινωνία συνεχομένη που είχαμε και με τους συνεργάτες μου, αλλά και με τη διοίκηση, έχω διαπιστώσει από την πρώτη στιγμή ότι πρόκειται για ένα σωματείο, μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένη, γνωρίζει πώς πρέπει να λειτουργήσει ώστε να έχει επιτυχίες και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Ευχάριστο είναι ότι μέρα με την ημέρα παρουσιάζουμε και καλύτερη εικόνα. Θα θέλαμε το παιχνίδι του κυπέλου να ήταν πιο ανταγωνιστικό για να προετοιμαστούμε και καλύτερα. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε περίοδο προετοιμασίας. Το τουρνουά μας είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δούμε σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε ετοιμότητα αυτή τη στιγμή. Σίγουρα δεν είμαστε 100% έτοιμοι. Στην εκδήλωση τιμητική πλακέτα παρέλαβε και ο Όμιλος Ίνκα για την πολιτή προσφορά του τόσο στην ομάδα του Ρέθυμνο Cretan Kings όσο και στο ρεθυμνιώτικο αθλητισμό.